Καλησπέρα και ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας και την παρουσία σας. Είναι εξαιρετική αυτή η βραδιά, η προσέλευση και ελπίζω να φανούμε ένα τάξη. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο και τον επόμενο Δήμαρχο συγχρόνως, ελπίζω, μετά τις εκλογές, ο οποίος θα δικαιολογεί. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα να παρουσιάσω εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Βέβαια, τη χαρά και τη συγκίνηση την καλύπτει η αρχή στρίψη που έχουμε για τη μεγάλη απώλεια που είχαν φέτος την απώλεια του Δημάρχου στο Μωυσή Λισάφη. Τη μνήμη το οποίο επιτελούμε και θα επιτελούμε πάντα και την. Και ελπίζω στην μουσική σας και στα τραγούδια σας, να γλυκάνετε λίγο αυτή την απώλεια. Εκείνο που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι η παρακαταθήκη του Ελισάφη είναι πολύ ισχυρή για την πόλη και για την δημοτική αρχή αυτή και για μένα προσωπικά. Είναι χρειάζομαι και να το πράξω, να βοηθήσω όλες μου τις δυνάμεις στην αισθητική κοινότητα Ιωαννίνων να σταθεί εκεί που την ήθελε και την διώξε ο Μωυσής Ελισάφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι. Θέλω να πω βέβαια και εγώ για τον συμμαθητή μου και τον αυτογυμνάσιο και τον φίλο μου, τον Σάκη τον Λεωδίδη, που είναι τόσο πολύ χαρούμενος που θα τον ακούσουμε. Και να πω ότι με τίμησε, όπως με τίμησε θα τον τιμήσω και εγώ, στην πορεία αυτή που σας είπα, της προστασίας και του ενδιαφέροντος για την Ισλανδική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε μουσικές και τραγούδια των Ελλήνων Εβραίων σε παραπητών και ρωμανιωτών που έχουν ιστορία 2000 και πλέον χρόνων στον ελλαδικό χώρο. Και πριν απ' όλα, πρέπει να αναφέρω, όπως και ο προλαβής σας, όπως και πολλοί άλλοι, ότι οφείλουμε, όπως και εγώ προσωπικά, πολλά στον μεγάλο αφόντα αυτής της περίοδης, τον Μωυσή Ελισάφη, που με τη τεράστια προσωπικότητα, το μέγεθος και το όραμά του και επηρέασε αυτή την κοινότητα, αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, με τρόπο μοναδικό και ανεξίγητο, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό που πολύ δύσκολο θα κλείσει. Αφιερώνουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση στη μνήμη του. Ο όρος Ρωμανιώτες προέρχεται από τον όρο Ρωμανία, όνομα του χώρου που καταλάμβανε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σαν συνέχεια της Ρωμαϊκής, έξω και η ονομασία Ρωμιός, Κορνοσύνη κλπ. Κατά μια ερμηνεία, οι πρώτοι Ρωμανιώτες ήταν έμποροι, κατάλληλοι ήταν μετανάστες και πρόσφυγες σαν επακόλουθο των αλλεπάλληλων καταστροφών του ναού της Ιερουσαλήμ από ξένους κατακτητές και κατάλληλοι και σαν Εβραίοι σκλάβοι που εγκαταλείφθηκαν λόγω της θαλασσοταραχής στις ακτές του Ιωνίου. Πολλές ρωμανιώτικες κοινότητες δημιουργήθηκαν από τότε. Σήμερα από αυτές διατηρούνται αμοιβώς μόνο των Ιωαννίνων και της Χαλκίδας, ενώ επίσης υπάρχουν και αυτές της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, των Τρικάλων, της Κέρκυρας, της Ρόδου και άλλες, στις οποίες επικράτησε ο σεφαραδίτικος χαρακτήρας μετά την εγκατάσταση των σεφαραδιτών σε αυτές από τον 15ο αιώνα και μετά. Η κοινότητα των Ιωαννίνων αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες για το μορφωτικό της επίπεδο, την οικονομική κατάσταση, τη θρησκευτική ζωή, καθώς και το μέγεθός της. Ο Δημήτρης Χατζής αναφέρει στο βιβλίο του «Το τέλος της μικρής μας πόλης» ότι υπήρχαν περίπου 4.000 Εβραίοι στα Γιάννα προπολεμικά. Όλες οι ρωμανιώτικες κοινότητες μιλούσαν ελληνικά. Στα Γιάννα επικράτησε ένα ιδιαίτερο γιάννιο-εβραϊκό ιδίωμα με κάποιες προσμίξεις εβραϊκές και τουρκικές. Είναι γνωστό με τον σημερινό διεθνή όρο γερμανικά, που προέρχεται από τη λέξη γιαβάν,
που στα εβραϊκά σημαίνει Ιωνία και κατ' επέκταση Ελλάδα. Αυτή ήταν και η γλώσσα των προβλητών τους, με θέματα εμπνευσμένα κυρίως από τις γραφές και την καθημερινή ζωή. Θα σας παρουσιάσουμε μερικά τέτοια γιαννιώτικα, ρωμανιώτικα τραγούδια και ύμνους της λειτουργίας της συναγωγής. Γι' αυτό ας υποδεχτούμε στο μικρόφωνο τον εξαιρετικό συνεργάτη, φίλο, ιεροψάλτη αυτής της συναγωγής, αλλά και πρόεδρο πλέον της εδώ εβραϊκής κοινότητας, που είσαι, τον Μάρκο Μπατίνη. Ah, sim, calma,
Για να μην πλήσει στα ψηλά. Η θυσία του Ισαάκ. Τραγούδι του Περί Μελά, της περιπτωμής δηλαδή. Yeah.
Λοιπόν, Αλληλουγιά, Ψαλμός 113. Αλληλουγιά, Αλληλουγιά, που σημαίνει σε εκείνα γλώσσα να αφηγήσει.
είναι ένα μικρό έπος βασισμένο στο βιβλίο της Εστήρ, που αφηγείται τη λύτρωση του εβραϊκού λαού από τον βαβυλωνιακό ζυγό περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ. με πρωταγωνιστές τον Μορδεχάη και την Εστήρ. Σε αυτό το τραγούδι, όπως και σε όλα σχεδόν, είναι εμφανής η μουσική συγγένεια με το δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου. Το ποίημα αναπτύσσεται σε 52 στροφές, αλλά σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια λίγο πιο σύντομη εκδοχή του τραγουδίου. Ευχαριστώ. Κι να κόψα να μιλήσεις για
Ακούσατε από την αρχίστρα μας ένα από τα πιο γνωστά ξεπαραλήθηκα. Τον La Rosa en Florencia ή αλλιώς Los Pimpilicos Cantan, δηλαδή τα πουλάκια τραγουδούν. Και με αυτό το μουσικό θέμα φτάνουμε στον 15ο αιώνα και συγκεκριμένα στο έτος 1492, χρονιά που το βασιλικό δεύτερος της Ισπανίας, Φερδινάντος και Ισαβέλα, εγκαθιδρύει τον καθολικισμό σαν επίσημη πλέον θρησκεία του κράτους. Ένα από τα μέτρα που λήφθηκαν για αυτό το σκοπό ήταν ο προσελκυσμός των Ιωαννίτων ή σε αντίθετη περίπτωση η εξορία τους. Οι Εβραίοι της Ισπανίας, πιστοί στη θρησκεία τους, εκδιώχθηκαν για να βρουν καταφύγιο σε πόλεις και κυρίως λιμάνια της Μεσογείου, όπου ίδρυσαν νέες κοινότητες. Μαζί τους έφεραν τις παραδόσεις τους, τη θρησκεία, τη γλώσσα, τα τραγούδια τους. Η Ισπανία στα εβραϊκά ονομάζεται Σεφαράδ, από όπου προήλθε για αυτούς τους πρόσφυγες και όρος Σεφαραδίτες. Η γλώσσα τους βασίζεται στην Ισπανική και είναι γνωστή με τον όρο Τζουδαίο-Σπανιόλ ή Λαδίνο. Τα τραγούδια τους περιγράφουν τα πάντα. Τη δουλειά, το γάμο, τη συνηθιά, το πλένι, τη γέννηση, την καθημερινή ζωή και πιο πολύ απ' όλα τον έρωτα που συνήθως είναι ανεκπλήρωτος. Σε φαρακτή καταγραφούνται λοιπόν στη συνέχεια και έχω την τιμή να καλέσω στο μικρόφωνο την εξαιρετική μέση σοπρανό, συνεργάτηρα και φίλη, μέλος της Εθνικής Ιδρυτικής Κοινής, την Ελένη Βουδουράκη.
έπρεπε ποτέ να γίνει. Άλτρα εσ γαλλούν.
σου. Κοιμήσου, Αγιούδη μου, μικρό αγόρι του έθνου σου, μωράκι της Σιών. Δούρ με μη Αντζελίκο.
Μα ο καλοκαιρινός ήλιος με έκανε έτσι. Μωρενίκα, μη με γιάμα. Thank you.
κάνω για σένα, αγαπημένη. Γυρίζω και ρωτώ τι θα απογίνω. Σε ξένες χώρες θα πεθάνω. Άρβολες.
Thank you.
εσάς, συμπολίτες, ομόφυσκους, συγγενείς και φίλους, ταξιδευτές από μακρινά μέρη, που μας κάνετε την τιμή να είστε απόψε μαζί μας. Το επόμενο και τελευταίο τραγούδι είναι ίσως το πιο αγαπημένο και πολυτραγουδισμένο αυτού του κύκλου. Μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, αγαπημένο θέμα για πολλά από αυτά τα τραγούδια. Πίσω όμως από τον ερωτικό του στίχο κρύβεται ο καημός και η νοσταλγία για τη χαμένη πατρίδα. Μητέρα στο τραγούδι είναι η ίδια η Ισπανία. Η χαμένη πατρίδα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν, ξέροντας ότι ποτέ πια δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν σε αυτήν. Αγαπημένη είναι η Τζουλερία, ο ταλαιπωρημένος εβραϊκός λαός που για μια ακόμα φορά περιπλανήθηκε αναζητώντας νέους τόπους εγκατάστασης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας συντροφεύσατε σε αυτό το ταξίδι. Αντίο και
έχουμε